συνεδριθούν όλα. Καταρχάς, σας ικανοποιεί αυτό? Είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο σκέλος αφορά τις επικείμενες αλλαγές με τα 10 νομοσχέδια που φαίνεται να καταθέτει η κυβέρνηση, με το ερώτημα, έπρεπε να έρθουν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να μας πιέσουν για να τα προωθήσουμε, αφού φαίνεται να υπάρχει και μία έτσι... κάποια λογικά επιχειρήματα σε αυτά τα νομοσχέδια σύμφωνα με τους δανειολήπτες. Έπρεπε δηλαδή να κλείσει ο συνεργατισμός, να διεγκωθούν ακόμη περισσότερο τα ΜΕΔ για να βάλουμε έτσι, το νερό στα βλάκι. Ευθύνεστε σε μένα το ερώτημα, έτσι. Απευθύνομαι σε εσάς προς σχολιασμό. Ναι. Το πρώτο σκέλος που έχει να κάνει με την έρευνα, με τις θέσεις σας για το τι πρέπει να διερευνηθεί, μέχρι πού να πάνε, να διερευνηθούν ακόμη και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε ό,τι αφορά δανειακές συμβάσεις που αφορούν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Κατά την άποψή μας, όλα πρέπει να διερευνηθούν. Δεν πρέπει να υπάρξει κάτι το οποίο να μείνει πίσω. Αλλά νιώθω ότι εκείνο που πρέπει να συζητήσουμε, και αυτό είναι το αντικείμενο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι πώς φτάσαμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία. Διότι είναι καλά να λέμε και ενδεχομένως ορθό να λέμε. Ο συνεργατισμός είχε τεράστια προβλήματα λόγω της προηγούμενης διαχείρισης και διοίκησης του. Και αυτό νομίζω ότι όλοι μας το γνωρίζουμε ως μία αλήθεια. Αν θέλετε, κάποιοι την ξέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό, κάποιοι σε μικρότερο. Για να είναι όμως κάποιοι πιστικοί, θα έπρεπε να είχαν ζητήσει αυτή την έρευνα το 2013. Την οποιαδήποτε έρευνα. Χωρίς, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, καλοδεχούμενη ή οποιαδήποτε έρευνα, και είναι καλό να γίνονται έρευνες και πρέπει να γίνονται έρευνες και πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και το αποτέλεσμα των έρευνων. Όμως, η εξαγγελία και η διαδικασία αυτής της έρευνας, στην ουσία, λειτουργεί ως δικαιολογία αυτή τη στιγμή των κυβερνώντων και των διοικούντων εις το συνεργατισμό, για να αποφύγουν τις ευθύνες που ήδη έχουν, λέγοντας στην ουσία τι θέλετε να κάνουμε, αφού ο συνεργατισμός ήταν στα μαύρα του τα χάλια και το 2013 όταν εμείς τον παραλάβαμε. Θα ήταν πιστική, λέω, εάν αυτή την έρευνα την ζητούσαν το 2013. Σε τι σήμερα θα ωφελέσει τον Κύπριο φορολογούμενο, από τον οποίο του ζητούμε να βάλει αρκετά δισεκατομμύρια κάτω, και όχι μόνο να τα βάλει για αυτή τη χρονιά, για αυτή τη συμφωνία, να συνεχίζει να τα βάλει και τα επόμενα χρόνια. Επειδή τελικά τον λογαριασμό δεν θα τον πληρώσει η παρούσα χρονιά, θα τον πληρώσουν και οι μελλοντικές. Εκείνο που πρέπει να δούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πώς καταλήξαμε σε αυτή την πολύ κακή συμφωνία, κατά την άποψή μας, στην οποία καταλήξαμε πρόσφατα. Διότι το βάρος το οικονομικό, το οποίο πέφτει πάνω στους ώμους του Κύπριου φορολογούμενου, είναι τεράστιο. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω εάν ο κόσμος κατανοεί το μέγεθος. Μπορεί να μιλούμε και για ποσά τα οποία αντιστοιχούν και αντανακλούν τα ποσά του μνημονίου. Άρα δεν είμαι σίγουρη ότι θέλουμε πραγματικά να πούμε στον κόσμο ποια είναι η αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα που θα έχει να αντιμετωπίσει από τούδε και στο εξής? Ποια είναι, μιλήστε καθαρά. Δηλαδή αυτή η κίνηση με την επιβάρυνση στο δημόσιο χρέος, με αυτά τα ποσά, ίσως φέρει στα επόμενα χρόνια την Κύπρο πρώτων πυλών και νέου μνημονίου. Αυτό λέτε? Κοιτάξτε, αυτό που λέω είναι σίγουρα ότι τα μεγέθη αυτής της συμφωνίας που έχει γίνει, το μέγεθος της επιβάρυνσης του Κύπριου φορολογούμενου, φτάνει και το ποσό του δανείου που κάναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα μιλούμε στην ουσία για οικονομική επιβάρυνση, την ίδια που αναγκάστηκε ο τόπος, το κράτος, ο Κύπριος φορολογούμενος να πάρει στους ώμους του το 2013. Είναι μαθηματικά, δεν αλλάζουν τα νούμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Διότι δεν αρκεί για κάποιους να λένε ότι ήταν στα κακά του τα χάλια ο συνεργατισμός το 2013. Το 2013 πήραν χρήματα και χρόνο για να μην έχει τα κακά του χάλια ο συνεργατισμός και με ορίζοντα μπροστά τους αρκετό χρόνο και κεφάλαια να διορθώσουν τα κακοσέχοντα και να ιδιωτικοποιήσουν τον συνεργατισμό, στην ουσία να τον πωλήσουν έξω στην αγορά, στο χρηματιστήριο και να εισπράξει
το κράτος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, μια καλή τιμή, την οποία θα βάλει πίσω στις ανάγκες του τόπου. Αυτό έγινε σε άλλες χώρες. Με τράπεζες ως εργασία. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε παραδείγματα και στο εξωτερικό, όπου παρενέβη η κυβέρνηση, διέσωσε μια τράπεζα, την αναδόμησε, της έλυσε τα προβλήματα της και μετά από λίγα χρόνια προχώρησε και την πώλησε, εάν ιδιωτικοποίηση ήταν το αντικείμενο που με βάση το μνημόνιο ήταν. Και πήρε η κυβέρνηση, ο ιδιοκτήτης, πολύ περισσότερα χρήματα από εκείνα που έβαλε. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο τα επέστρεψε πίσω στο φορολογούμενο πολίτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκείνο που είναι δεδομένο και πάλι είναι νούμερα και δεν αλλάζουν. Μάλιστα. Έχουμε το ποσό της ελάχιστης επιβάρυνσης για τον Κύπριο φορολογούμενο. Έχουμε την εκτόξευση του χρέους, του δημόσιου χρέους, σε ύψη και επίπεδα μεγαλύτερα από εκείνα της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, για να είμαστε σωστοί και δικαίοι. Και δεν ξέρω πλέον ποιος είναι ο ορίζοντας και ποια είναι προοπτική για την οικονομία αυτού του τόπου. Και το τρίτο σίγουρο, και τελειώνω αυτή η Κατερίνα, είναι ότι εάν η πηγή των προβλημάτων αυτού του τόπου, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ήταν η ανευθυνότητα και η απουσία οποιασδήποτε διάθεσης για να λειτουργούμε προληπτικά και νούσιμα, εάν αυτοί ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες που κατά την άποψή μας ήταν για τα οικονομικά μας προβλήματα, είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Και αν αυτό που έχουμε να υποσχεθούμε στον λαό είναι ότι κάθε πέντε χρόνια, κάθε πενταετία θα κάνουμε δάνειο πάνω στους ώμους της παρούσας και της επόμενης γενιάς κάποια δισεκατομμύρια, τότε λυπούμε πολύ, έχουμε αποτύχει παταγωδώς, έχουν αυτοί που ήταν στο πηδάλιο του τόπου τα τελευταία χρόνια αυτή την παταγώδη αποτυχία στους ώμους. Κύριε Λουκαΐδη. Νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούμε πάνω στα γεγονότα, πάνω στα δεδομένα. Τουλάχιστον σε εκείνα νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ανεξάρτητα από την ερμηνεία που δίνει ο θένας για αυτή την τραγική έξυξη που αφορά τη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι όντως το 2013 έγινε μια διάγνωση των προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί στη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, που είτε είχαν να κάνουν με το παρελθόν, με φαινόμενα κακοδιαχείρισης σε επιμέρους μεμονωμένες συνεργατικές εταιρείες, κάποιου χορηγού, κάποια κοινότητα, εν πάση περιπτώσει, αλλά κυρίως είχαν να κάνουν και με τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν τα καινούργια το 2013 μετά το κούρεμα. Είναι μετά το κούρεμα που έγινε η διάγνωση της έκτασης και του βάθους των προβλημάτων του συνεργατισμού, αγαπητή μου Κατερίνα. Και δεν έγινε από κάποιους αδαείς, έγινε από την ΠΙΜΚΟ, η οποία συνεργάστηκε με την κυβέρνηση, η οποία είχε και την ευθύνη. Επί των ημερών της έγινε λοιπόν η διάγνωση του προβλήματος. Εσείς δηλαδή ως κυβέρνηση δεν γνωρίζατε αν υπήρχε πρόβλημα τότε στο συνεργατισμό? Τι εννοείτε? Επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Επί διακυβέρνησης Χριστόφια η πρόνοια που υπήρχε στο ΜΕΜΟ έγινε μετά. Δεν γνωρίζατε, γιατί ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών σας επικρίνει για ξεκοκάλισμα του συνεργατισμού. Εκ των υστέρων είναι καλά να λένε, νομίζω, ξέρετε, είναι προς μαρτίες αυτές. Αλλά σας λέω τα γεγονότα. Ναι, σας λέω τα γεγονότα. Στο μνημόνιο που είχε μονογραφηθεί, είναι αλήθεια, επί προηγούμενης κυβέρνησης, προηγούμενης, υπήρχε η πρόνοια ότι θα έπρεπε να γίνει αυτός ο έλεγχος στο συνεργατισμό. Γνωρίζετε ή τα προβλήματα? Προφανώς. Όχι, ούτε δεν γνωρίζετε. Μα ούτως ή άλλως τα προβλήματα ενθύθηκαν σημαντικά μετά τα κουρέμματα του 2013. Βλέπεις λοιπόν, που πάει το πράγμα, άμα ξέρεις αν υπάρχουν κάποια ίχνη. Τι εννοείται, αν ξέραμε ότι ας πούμε σε μια συγκεκριμένη σπέ, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι σήμερα προσάγονται στο δικαστήριο, αν ξέραμε ότι γινόταν φαγοπότη και να ακούαμε, δεν το ξέραμε αν τεκμηριώνεται. Λοιπόν, αυτά θέλετε να συζητήσουμε επιμέρους σε κάθε ΣΠΕ, σε όλη την Κύπρο, στα 100 τόσα καταστήματα, αν ξέραμε τι γινόταν σε κάθε δάση που γινόταν και σε ποιο γινόταν. Διότι τώρα αυτά θυμήθηκαν κάποιοι, αγαπητοί μου Κατερίνα. Ξαναλέω. Τα γεγονότα λοιπόν είναι ότι η εικόνα που παρουσίαζε το συνεργατικό κίνημα, ο συνεργατισμός σε όλη την Κύπρο, επιβαρημένο με όλα όσα συνέβησαν το Μάρτιο του 2013 με τα κουρέμματα που επέβαλε αυτή η κυβέρνηση, συνυπολογίστηκαν για να γίνει η διάγνωση του προβλήματος. Επί των ημερών της κυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού έγινε η διάγνωση του προβλήματος. Αφού έγινε η διάγνωση, δόθηκε και η θεραπεία όπως την ήθελε η κυβέρνηση Συναγερμού. Με τις ευλογίες της Τρόικας, για να είμαστε δίκαιοι. Θεωρώντας ότι ήταν σωτήρια η θεραπεία για τον συνεργατισμό.
ακολούθησε μια διαχείριση όπου ιδιοκτήτης και πολιτικά υπεύθυνος για τη διοίκηση του συναγερμού για 6 σχεδόν χρόνια ήταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη συναγερμού. Σε όλη αυτή την περίοδο λοιπόν είχαμε δηλώσεις, πολλές δηλώσεις, ότι τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ ικανοποιητικά. Μπορώ να σας διαβάσω δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα στο συνεργατισμό, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και αυτό είναι δήλωση ουσιαστικά στο τέλος του 2015. Το 12ο του 2015. Τέτοιες δηλώσεις θα βρείτε μέχρι και τον Μάρτιο, φέτος. Ότι όλα εξελίσσονται περίπου θαυμάσια και περίφημα στο συνεργατισμό. Και μετά από αυτά, ακολουθεί μια στημένη διαδικασία, εδώ δεν είναι γεγονός, είναι εκτίμηση, είναι ερμηνεία, για να είμαι ακριβής, αλλά που τεκμηριώνεται από τα γεγονότα, διότι είχαν προκαθορίσει το αποτέλεσμα και μάλιστα με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα και πολύ χειρότερο βέβαια. Πολύ χειρότερο, γιατί φαίνεται ότι ο εκβιασμός δούλεψε μια χαρά. Εκβιασμός. Προφανώς. Τι εννοείται προφανώς. Ή resolution του συνεργατισμού ή τα πάντα στην Ελληνική Τράπεζα. Και το αποτέλεσμα αυτού του ομού εκβιασμού, αυτού του στημένου, αυτής της στημένης προκαθορισμένου αποτελέσματος διαδικασίας ήταν, αντί να επιστραφεί πίσω στους πολίτες όπως δημόσια δεσμευόταν ο κύριος Αναστασιάδης, ο συνεργατισμός θυσιάστηκε για να σωθεί η Ελληνική Τράπεζα και την ίδια ώρα, αντί να επιστραφεί στους πολίτες, ο συνεργατισμός, φορτώθηκαν οι πολίτες με αυτά που περιέγραψε πολύ σωστά η κυρία Ρωτοκρήτου. Εντάχει, στο πλαίσιο 5 και πλέον δισεκατομμύρια που είναι μέρος πλέον του δημόσιου χρέους και θα το πληρώνουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι για πάρα πολλά χρόνια. 5,3. 5,2, 5,3 και ακόμα 2,6 με τη μορφή εγγύσεων ώστε να είναι διασφαλισμένα τα κέρδη των νέων μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας. Αυτό δεν συναστά τίποτε άλλο. Συν το 1,8 από το μνημόνιο. Παρά έγκλημα είναι στα 5,2 αυτά. Έγκλημα σε βάρος της κοινίας, για το οποίο πολιτικά υπεύθυνος είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Μισή κουβέντα και για τις έρευνες. Οι πολιτικές ευθύνες, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, τα αναντίλεκτα γεγονότα, είναι ότι αυταπόδειχτα ανήκουν στην κυβέρνηση Συναγερμού Αναστασιάδη, για το τι συνέβη και τα τελευταία σχεδόν 6 χρόνια, από πού ξεκινήσαμε, αφού ανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως ο συνεργατισμός μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία που του δόθηκε και που φτάσαμε. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Όμως υπάρχει το στοιχείο των ποινικών ευθυνών και εμείς λέμε από την αρχή ότι πρέπει να διερευνηθούν, αλλά καθόλου αρμόδιος ή αποκλειστικά αρμόδιος για τη διερεύνηση αυτών των ευθυνών. Είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και λυπούμενα από ότι ήταν επίοικως απαράδεκτες οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, αγαπητή μου Κατερίνα, που επιχείρησαν να. Μέσα από τις οποίες επιχείρησε να παρέμβει στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, για το οποίο αποκλειστικός αρμόδιος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Δεν είναι δυνατό. Από τη στιγμή που εξ αντικειμένου, αυτό που κυρίως και πρωτίστως θα μελετωθεί είναι πράξεις και παραλήψεις αυτών που είχαν την ευθύνη διαχείρισης του συνεργατισμού, άρα και της κυβέρνησης ως ιδιοκτήτη, να θέλεις να καθορίσεις και τους όρους διεξαγωγής της έρευνας. Γι' αυτό και η σχετική νομοθεσία περί ερευνητικών επιτροπών αφήνει αυτή τη δυνατότητα αποκλειστικά σε τούτη την περίπτωση στον εισαγγελέα. Δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να καθορίζει και τους όρους του ελέγχου. Λοιπόν, κύριε Τερναρίτη, ακούστηκαν πολλά. Με δύο πρόσθετες ερωτήσεις για σας, προσχολιασμό. Το ένα είναι η προλίγου δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε γιατί ξέρω τρέχατε, ήσασταν στη Βουλή, ότι μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φέρουν και οι τράπεζες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, λέτε και φαντάζομαι συμμερίζεστε την θέση που εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, ότι να μην φωνάζουν αυτοί που ξεκοκάλυσαν το συνεργατισμό. Και διερωτώ με, αν όντως ήταν άσχημη η κατάσταση από τότε, δεν ήταν μόνο ένα-δύο μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε πληροφορίες, παραφουσκωμένες εκτιμήσεις, πελάτες μαϊμού, κομματικές παρεμβάσεις, δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Αυτή η έρευνα να πάει ή να μην πάει και πιο πίσω. Γιατί, κύριε Τερναρίτη, δεν κυβερνάτε ως Δημοκρατικός Συναγερμός τα τελευταία 6 χρόνια μόνο.
κυβερνήσατε και άλλα 10 χρόνια πριν. Τότε γνωρίζατε ότι υπήρχαν τέτοια φαινόμενα στο συνεργατισμό ή δεν γνωρίζατε? Μάλιστα. Ας πάρουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή, ακούστηκαν πολλά. Καταρχήν να πω ότι κατά την άποψή μου ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση αυτή που λήφθηκε και αφορά το deal το οποίο αναμένεται για τον συνεργατισμό. Κβιασμός το χαρακτήρι αυτή εγώ, την ανάγκη. Εγώ θα πω ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Θα επεκτείνω τη σκέψη μου λέγοντας αυτά που είπα και πριν μια εβδομάδα σε αυτόν ακριβώς το στούτιο, ότι για την ακριβώς την υπόθεση πρέπει να αναλυθούν, να μελετηθούν και να δοθούν στη δημοσιότητα τα πάντα. Να μην καλυφθεί κανείς σε καμία απολύτως περίοδο. Τελεία και παύλα. Όμως, γεννάται ένα ερώτημα το οποίο δεν άκουσα να το απαντούν οι φίλοι της αντιπολίτευσης και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Κριτική μπορούμε να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για 150 θέματα. Έχω και εγώ διάφορα εδώ πέρα να τους πω. Όμως, ποια είναι άραγε η δική σας άποψη? Δηλαδή, αν αυτή η συμφωνία είναι καταστροφική, ποια είναι η δική τους εισήγηση? Πώς έπρεπε να προχωρήσουν τα πράγματα εκεί που βρέθηκαν? Στο σημείο ακριβώς. Δεν βρέθηκαν από μόνα τους, κύριε Τορναρίτη. Ναι. Κάποιοι τα οδήγησαν εκεί. Ωραία. Σίγουρα κάποιοι τα οδήγησαν εκεί. Δεν βρέθηκαν ως διαμαγείας έτσι εκεί. Θα σας πω πώς οδηγηθήκαμε εκεί. Όμως, ερωτώ ξανά. Η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχουν άραγε οι φίλοι εδώ πέρα κάποια άλλη εισήγηση, παραδείγματος χάρη το κούρεμα των καταθέσεων? Γιατί εγώ λέω και ισχυρίζομαι ότι με τη συγκεκριμένη δύσκολη απόφαση που έχει ληφθεί διασώθηκαν οι καταθέσεις. Το 2013, ξέρετε, κουρεύτηκαν καταθέσεις. Εδώ διασώθηκαν 9,5 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Με αυτήν τη συμφωνία σταθεροποιήθηκε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, το οποίο πρέπει να υπενθυμίσω τους φίλους εδώ, το θυμούνται πολύ καλά, αλλά θα πω ξανά, κάποιοι εδώ στην Κύπρο και έχουν όνομα αυτοί, και τους γνωρίζετε πολύ καλά, καλούσαν περίπου τους 100.000 πελάτες του συνεργατισμού, δανειολήπτες του συνεργατισμού, να μην πληρώσουν τα δάνεια τους, να αναστείλουν τις πληρωμές των δόσεων τους. Κάποιοι άλλοι, υποψήφοι και μην, αναρτούσαν και τα πέλλες στους δρόμους και εισηγούν το κούρεμα των χρεών, παραγραφή, αν θέλετε, των εγγυητών και πάρα πολλά άλλα. Κάποιοι άλλοι προχώρησαν και παρακάτω και δημόσια ετοποθετούν το και τι έλεγαν? Θα ακολουθήσει κούρεμα των καταθέσεων σας, έλεγα στον κάθε καταθέτη ξεχωριστά στο συνεργατισμό. Με αποτέλεσμα, από τη μια πλευρά να μην παίρνει χρήματα από τις δόσεις που έπρεπε να λαμβάνει ο συνεργατισμός, από την άλλη πλευρά τους τελευταίους μήνες να υπάρχει μια απόσυρση των καταθέσεων που έφτασε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο γνωρίζει οποιοδήποτε ασχολείται με τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εν γέννη. Το πρώτο άρθρο του πρώτου έτους του φοιτητή που πάει να σπουδάσει τα συγκεκριμένα λέει το εξής, ότι μια τράπεζα, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά 50% εξαρτάται από την πίστη και την εμπιστοσύνη που έχει ο πελάτης καταθέτης προς το ίδρυμα. Φτάνει αυτή να ανταποκρίνεται, εννοείται, στην πραγματικότητα. Εύλογο ερώτημα είναι, όταν μιλούσατε εσείς για κερδοφορία, αν αυτό εσείς εκπροσωπείτε το Δημοκρατικό Συνεργατικό, δεν είναι προσωπική ερώτηση. Όταν μιλούσατε για κερδοφορία,
για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις. Όχι για να διασκεδάσετε. Για να, ήταν για πραγματικό. Διασωθεί. Α, για να διασωθεί. Δεν ξέρω. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Αυτά όλα, ακούτε ναι, κάτι. Μια διευκρίνηση ναι, για να μας ακολουθεί και ο κόσμος να κατανοεί. Πω, ναι. Διότι εάν... Ναι. Τη στιγμή που μιλούσατε για κερδοφορία, μάλιστα. Δεν υπήρχε κερδοφορία. Mm-hmm. Και ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο η συνεργατική Κύπρια Τράπεζα. Κάποιοι θα ήταν φυλακοί με βάση την υπόθεση. Ωραία. Θα πω το εξής. Και θα το πω ευθέως και σαφέστατα. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να αναλύσω τους λογαριασμούς είτε της Λαϊκής Τράπεζας, της πρώην Λαϊκής. Αυτό είναι νομικό είτε... το σημείο που σας λέγω, δεν είναι οικονομικό. Ούτε είμαι εδώ για να κάνω νομικές διατυπώσεις ή διαπιστώσεις. Σίγουρα όμως έχω την κοινή λογική, η οποία κοινή λογική σας αναλέω λέει. Όταν έβγαινε περιούσι οι πολίτες, και έλεγαν στον κόσμο ότι θα σας κουρέψουν τις καταθέσεις στο συνεργατισμό. Εσείς που τους ακούγατε θα αφήνατε τις καταθέσεις σας στο συνεργατισμό. Όταν κάποιοι άλλοι σας έλεγαν αν καταλάβουν την Προεδρία θα σας κουρέψουν τα δάνεια σας, θα πηγαίνατε εσείς να πληρώσετε τα δάνεια. Άρα λέω ούτε και ότι... το αντίστροφο όμως, αν μου μιλούσε κερδοφορία και εγώ τους πίστευα και τα άφηνα, ίσως να τα γλίτωνα τα λεφτά μου. Ίσως αυτοί που έλεγαν και κερδοφορία, χωρίς να θέλω εδώ πέρα να κάνω τον δικηγόρο το οποιοδήποτε, το έλεγαν επειδή είχα στοιχεία μπροστά τους. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Για να διασώσεις αυτό το 50% που σας είπα προηγούμενα, την πίστη και την εμπιστοσύνη, προφανώς πρέπει να δώσεις αισιόδοξα μήματα στον κόσμο για να μην διαλύσει την τράπεζα. Διότι ξέρετε, αν δεν εγένονται και εκείνα τα συγκεκριμένα δηλώσεις, μηνύματα, ίσως τώρα να μιλούσε για εθνική καταστροφή, για κούρεμα των 9,5 δισεκατομμυρίων καταθετών. Δεν ξέρω αν κάποιον κάτι παρόμοιο πεδίο καν κάποιοι και δεν πονοώ τους δύο παρόντες. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα, βεβαίως πρέπει να καλύψει όλα τα χρόνια. Εδώ πέρα σήμερα το πρωί βρέθηκα σε ένα συνέδριο και μου έλεγαν ότι ένα σωματείο μεγάλων της Λευκοσίας, θα πω όνομα, πήρε εκατομμύρια, δανειοδοτήθηκε με εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια. Ακουμένες εκτιμήσεις συν τα εκατομμυρία. Αυτόν εδώ ετηρούσε τις πρόνοιες, τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς, το κανονιστικό πλαίσιο του συνεργατισμού. Ποιος έδωσε άραγε αυτόν το δάνειο, γιατί δόθηκε, πώς αυτόν το σωματείο και πολλά άλλα πήρε αυτόν το δάνειο ή οποιοδήποτε άλλο. Όλα αυτά. Θέλετε να μου απαντήσετε και γιατί. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα που ίσως δεν τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα δουν το φως, ελπίζω, της δημοσιότητας αμέσως τις επόμενες των ημερών. Πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Όλα στο φως. Τίποτα κάτω από το τραπέζι. Επειδή τη προηγούμενη διακυβέρνηση του Δυσσή σα και όλα, όχι, όχι, η ερώτηση όλα, είναι συγκεκριμένη. Ναι. Γνωρίζατε τι γινόταν στο συνεργατισμό? Όχι, δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα. Εδώ πέρα ο κ. Λουμπίδη σα είπε ότι κυβερνούσαν πρέπει και δεν γνώριζα. Μάλιστα. Άρα λέω, τώρα που αρχίσαμε και μπαίνουμε μέσα στο θέμα και γνωρίζουμε πολλά πράγματα τα οποία βοούν και προσβάλλουν τον κάθε συνετόν πολίτη ή συνετόν καταθέτη του συνεργατισμού. Ξέρετε, ο συνεργασμός ιδρύθηκε για να στηρίζει τη σοδιά του μεροκαματιάρη αγρότη, είτε εργάτη ή κάποιο άνθρωπο ο οποίος δεν είχε έτσι τα εφόδια που έδωσε σε άλλους η ζωή. Κάποιοι προφανώς προσπάθησαν μέσα από τις πράξεις, τις παραλήψεις τους να φέρουν τα πράγματα εδώ. Κύριε και Αδοκρίνη, ζούμε ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Εδώ και 7 χρόνια. Αυτόν πιστεύω εγώ προσωπικά. Ήταν ήταν θάνατος από το 13-1. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι. Τότε κάποιοι έρχεται σε αντίθεση τα στοιχεία της σκευοφορίας που ακολούθησε. Είναι προσωπική μου άποψη. Γιατί βάζαμε δισεκατομμύρια μέσα σε ένα... Είναι προσωπική μου άποψη. Κυρία Αερωτοκρήτη. Κάποιοι άλλοι... Τότε γιατί βάλαμε... Κάποιοι άλλοι εισηγούν το άλλες λύσεις τότε, κυρία Αερωτοκρήτη. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Και εσείς και ο κύριος Λουκαϊκ. Εάν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Τορναρίτης, τότε έχει τεράστιες ευθύνες ο Υπουργός Οικονομικών, διότι πήγε και πολλά δισεκατομμύρια που ανήκουν σε αυτό το λαό μέσα σε ένα φέρετρο. Όχι, σε μια προσπάθεια να διασώσει την κατάσταση, αλλά συμφωνώ με... Εσείς είπατε ότι ο θάνατος επήλθε.
Εσείς είπατε ότι θα ανάλθε. Άρα, δηλαδή, πήγε ο Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τη δική σας θέση, κύριε Τορναρίτη, ο Υπουργός Οικονομικών να δώσει δισεκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στον κατακαημένο, κουρεμένο, απολυμένο, με μειωμένες απολαβές, χαμηλό συνταξιούχο, Κύπρι φορολογούμενο. Του πήρε αυτά τα δισεκατομμύρια από την τσέπη του και τα έβαλε μέσα σε ένα φέρετρο. Αυτό κατανοήσατε εσείς. Αυτό είπατε. Όχι, δεν είναι το αυτό που ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε είναι λοιπόν, ποιος δημιούργησε, ποιος έκτισε το φέρετρο. Αυτός ο οποίος έκανε και αυτή τη συμφωνία έχετε ευθύνες και εσείς λοιπόν, έχει δίκιο σε αυτό κύριος... που λέω. Λοιπόν. Διότι κάποιος ο οποίος υπεστήριζε τον δικό σας υποψήφιο, αν θυμάστε, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, και διαφόρων ειδών άλλα τεχνάσματα επικοινωνιακής υφής, ίσως παρέσυραν αυτόν τον κόσμο να εκενώσει τον συνεργατισμό από κεφάλαια και να δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Είναι φοβερό αυτό το επιχείρημα και ευχαριστώ που το θίξατε, γιατί το είχα σημειώσει, κύριε Τορναρίτη, να το συζητήσουμε. Είναι η θέση του κύριου Τορναρίτη, διότι να μιλούμε τα πράγματα με το όνομα τους, αναφέρεστε στον κύριο Πλατή. Αυτή η φασαρία που έγινε τον Ιανουάριο του 2018 προεκλογικά, κατά την άποψή σας, που είναι θέμα το οποίο εσείς διαρρεύσατε, είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ο συνεργατισμός έκανε αυτή την κακή συμφωνία? Εάν ναι, τότε εγώ εισηγούμε να πάμε να δικάσουμε τώρα τον κύριο Πλατή και να τον καταδικάσουμε αυτόν όλοι. Αυτόν καταλάβατε λοιπόν, από αυτόν αυτά είπατε, που είπα. Κύριε Τορναρίτη. Να ολοκληρώσω. Ξέρετε, όταν κάποιος δεν έχει επιχείρημα, χρησιμοποιεί αυτού του είδους της μεθόδους για να ρίξουμε έτσι, να θολώσουμε λίγο τα νερά. Ο συνεργατισμός δηλαδή ήταν μια πολύ καλή επιχείρηση, μια πολύ καλή τράπεζα η οποία διοικείται με τον ορθό τρόπο και ήρθε ο κακός κύριος Πλατής, έσπηρε το μηνικό ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές και γι' αυτό το λόγο έγιναν αποσύρσεις καταθέσεων και γι' αυτό κάναμε αυτή την κακή συμφωνία για να το καταντηληφθώ δηλαδή. Νομίζω ότι πράγματι είναι θέματα τα οποία κάποιος δεν μπορεί να θεωρήσει ούτε ότι μιλούμε σοβαρά, ούτε ότι αυτά είναι οι αιτίες για την κατάντια του συνεργατισμού και για τη συμφωνία την οποία έχουμε κλείσει. Αυτό επίσης, καταλάβατε ότι είπα, κυρία Ερωτοκρήτου. Κύριε Τορναρίτη, θα έχετε την ευκαιρία και να με προσβάλλετε και να μοιρονευτείτε με την ησυχία σας όταν έρθει η σειρά σας. Δεν λοιπόν, είπα αυτά, δεν είπα και πολλά άλλα. Αυτή η συμφωνία, η κακή συμφωνία που έγινε για τον συνεργατισμό, δεν οφείλεται ούτε σε αυτούς που κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας κατά τον κύριο Τορναρίτη είπαν ότι αν εκλεγεί ο ΤΑΔΕ θα μου κουρέψουν το δάνειο μου και γι' αυτό το κάνω μη εξυπηρετούμενο σήμερα, δηλαδή 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές και γι' αυτό έχουμε μη εξυπηρετούμενα στο συνεργατισμό, αυτό ήταν το επιχείρημα, ούτε επειδή έγινε απόσυρση καταθέσεων σε οποιοδήποτε βαθμό έγινε. Επίσης, να υπενθυμίσω και τον κύριο Τορναρίτη ότι είναι ένα πράγμα οι καταθέσεις, άλλο πράγμα τα κεφάλαια. Οι καταθέσεις έχουν σχέση να κάνουμε τη ρευστότητα. Εδώ μιλούμε για κεφαλαιακή τρύπα στο συνεργατισμό και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη οικονομική αλήθεια και ήθελαν τον κυπριακό λαό να τους εμπιστευτεί για να διαχειρίζονται αυτόν τον τόπο, ας μάθουν επιτέλους να διαχωρίζουν τι είναι η κατάθεση και τι είναι το κεφάλαιο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Είναι πολύ επαναλαμβάνω, κύριε Τορναρίτη, είναι χαρακτηριστικό. Θα έχετε την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, δεν θα σας διακόψω και να με προσβάλλετε και να με ειρωνευτείτε με την δική σας, με όλο σας το χρόνο. Αφήστε με ολοκλήρωση το επιχείρημα μου. Και μας κρίνουν αυτοί οι οποίοι μας ακούν. Άρα παραδέχεστε ότι είναι πραγματικά προσβάλλει και αναμένετε προσβολή. Εντάξει. Τι να πω, ο κόσμος νομίζω μας κρίνει όλους και καταλαβαίνουν και δεν καταλαβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, μου προκαλεί έκπληξη να ακούω από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Ξέρετε που με παραπέμπει η κυρία Χριστοφίδου στο 2013. Στο κούρεμα. Προτίμησα. Εγώ θα σας θυμίσω, διότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Απλά είναι διαφορετικοί οι παράμετροι. Να σας θυμίσω τη δήλωση ότι προτιμώ να είμαι χρήσιμος παρά αρεστός. Είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Αυτό είναι που μας υποσχέθηκαν. Κάθε 5 χρόνια να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πιστόλι στον κρόταφο και να διαρωτόμαστε κατά πόσο θα τραβήξουμε τη σκανδάλη, όχι. Να. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε την παράδοση των ίδιων αποτελεσμάτων
όταν κάποιοι διοικούν αυτόν τον τόπο με ανευθυνότητα και εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο κόμμα είναι, αν είναι το ΑΚΕΛ, αν είναι ο ΣΑΕΡΜΟΣ, αν είναι το ΔΙΚΟ, αν είναι η ΔΕΚ. Όταν διοικούμε αυτόν τον τόπο με ανευθυνότητα, χωρίς να έχουμε την οποιαδήποτε έννοια για το αύριο αυτού του τόπου, χωρίς να ενεργούμε προληπτικά, αλλά ο μοναδικός μας στόχος και ορίζοντας είναι οι επόμενες προεδρικές εκλογές, αυτά τα αποτελέσματα έχουμε. Έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Να μου δώσετε ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Στορναρίτης και πολύ σωστά. Και είναι η δική σας η λύση. Ναι. Προφανώς. Και δεν κάποιοι δεν άκουαν και ποτέ δεν θα ακούσουν. Το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές. Το Δημοκρατικό Κόμμα και ο Νικόλας Παπαδόπουλος δέχομαι ότι φορτικά, μπορεί και εριστικά πάρα πολλές φορές, τα τελευταία χρόνια έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά στην καθομιλουμένη να φωνάζουμε από το 2013 για τη σοβαρότητα του μεγαλύτερου προβλήματος που έχει αυτός ο τόπος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και για τις λύσεις που βρέθηκαν σε άλλες χώρες, οι οποίες όμως έλαβαν τα μέτρα τους έγκαιρα με τη δημιουργία κακής τράπεζας και φορέα, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε επειδή ήταν έγκαιρα που δημιουργήθηκε, χρηματοδοτήθηκε μεταξύ άλλων και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς εδώ, επειδή σφυρίζαμε διάφορα και περιμέναμε, όπως πολύ παραστατικά είπε ο κύριος Στορναρίτης, να μας φέρουν το φέρετρο μπροστά μας για να δούμε τι τιμή θα πούμε του Κύπρου πολίτη ότι το πληρώσει. Τελικά εμείς δεν είχαμε ούτε αυτή την ευκαιρία, ούτε αυτή την πρόκληση να απαλλάξουμε τον Κύπριο φορολογούμενο πολίτη από αυτή την πιο στενή θηλιά την οικονομική που του βάλαμε στο λαιμό του με αυτή τη συμφωνία. Και, πριν... και ξέρετε, και τελειώνω. Σας παρακαλώ. Λέει... για το, είπε διάφορα για το κούρεμα καταθέσεων και το κούρεμα των καταθετών. Τα αντιπαρέρχομαι γιατί αυτά με όλο το σεβασμό δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί στην λογική. Όμως, με αυτό το δημόσιο χρέος το οποίο έχουμε δημιουργήσει και τα όνερα και τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας που έχει γίνει με την ελληνική και τα μεθεπόμενα που έχουμε μπροστά μας και που έρχονται, διαιρετώμε εάν αύριο στα νοσοκομεία που δεν θα έχουμε λεφτά να αγοράζουμε φαρμακά, στα σχολεία που δεν θα έχουμε παιδεία, στην ασφάλεια που δεν θα έχουμε ασφάλεια, διότι ξέρετε από κάπου πρέπει να βγουν αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Δεν θα είναι, δεν είναι αυτόματα. Αύριο όταν δεν θα έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία θα τυλίγουμε και ένα αντίτυπο αυτής της έρευνας και θα το δίνουμε στον ασθενή, θα τη δίνουμε στο συνταξιούχο, θα το δίνουμε στο γονιό που περιμένει να πάρει μόρφωση για το παιδί του και του λέμε ξέρετε επειδή πληρώνουμε τα ομόλογα, επειδή πληρώνουμε τη συνεργατική, πάρε ένα αντίγραφο της έρευνας να διαβάσεις. Σας ευχαριστώ. Επειδή έκανα την ίδια ερώτηση και στους άλλους συνομιλητές σας, κυβέρνησε και το ΔΙΚΟ. Εσείς ως κυβέρνηση τότε εγνωρίζατε για όλα αυτά που ίσως να συνέβαιναν. Θέλετε να συζητήσουμε για αν θέλετε να συζητήσουμε για την οικονομική διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος. Όχι, ήβριτε. Μέχρι ήταν συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος Λουκέτης δεν γνωρίζαμε. Κόμμα, εξώς γνωρίζω... για τη σχέση Δημοκρατικού Κόμματος συνεργατισμού σας ρωτά. Ναι, πείτε μου, ποια είναι η σχέση του Δημοκρατικού Κόμματος με το συνεργατικό. Η ερώτηση είναι σαφή. Κυβέρνησε, λέει το Δημοκρατικό. Αν θέλετε, αλλάσουμε. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι όταν κυβερνούσε το Δημοκρατικό Κόμμα... Αν είχε γνώση για ποιο πράγμα. Σε περίπτωση που πρακτικές παρεμβάσεις κομματικές ή πολιτικής ψηφής γίνονταν... Από το Δημοκρατικό Κόμμα, στην δική μου την αντίληψη και γνώση, όχι αγαπητή η κυρία Χριστοφίδου. Αλλά, συγγνώμη, ξέρετε, αυτό είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος και να προσπαθούν να φύγουν τη συζήτηση που πρέπει να γίνει σήμερα. Θέλετε να πάμε πίσω και να συζητήσουμε για τους 400, δηλαδή σε αυτό το σημείο θα καταλήξουμε και θα καταντήσουμε τη συζήτηση. Όχι, αναφέρομαι σε δάνεια που μπορεί να ήταν να έχουν συναφθεί 20 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν και όχι 5 χρόνια πριν. Να τα δούμε όλα τα δάνεια που έγιναν και 5 χρόνια και 20 και πριν 100. Και όποιος έκανε κακό χειρισμό στο δάνειο, να το συζητήσουμε. Εκεί που έχει σημασία και να πληρώσει, τις ευθύνες του αυτός ο οποίος έχει συνομολογήσει το δάνειο. Κύριε Λουκαίδη. Το ερώτημα είναι, αυτά δεν έπρεπε να τα γνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο που μπήκε το 2013 για να διασώσει το συνεργατισμό από αυτά τα τέρατα
που υπήρχαν στο παρελθόν για να παραδώσει πίσω στην κυβέρνηση ένα περιουσιακό στοιχείο που να άξιζε δισεκατομμύρια για να το βάλει πίσω η κυβέρνηση στο βιωτικό επίπεδο του Κύπριου πολίτη. Δεν ήταν αυτό το στοίχημα? Κύριε Λουκαίτη. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να μην με διακόψει ο φίλος ο Νίκος. Προληπτικά το λέω. Λέω προληπτικά επίσης ότι δεν θα του ανταποδώσω διακοπές, έστω και αν θα καταφύγει, χωρίς να έχω το δικαίωμα εγώ στη συνέχεια να το απαντήσω στο Μαρίσι ότι άλλο συμβαίνει τις προηγούμενες μας συζητήσεις. Δεν θα το σχολιάσω. Μπορεί να πείτε ξανά τα ίδια. Οπότε μένω στην ουσία, αγαπητή Κατερινέο. Έχει θέσει το ερώτημα και είναι σωστά που το έχει θέσει ο κύριος Στορναρίδης. Τι θα έπρεπε να γίνει, πώς θα έπρεπε να προχωρήσουμε? Απαντώ με λόγια του Υπουργού των Οικονομικών από το επίσημο βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, μια επιλογή που θα την στηρίζαμε. Λέει στις 2/12 του 2016, πριν 1,5 χρόνο, ο Υπουργός των Οικονομικών: η κρατική ενίσχυση των 1,7 δισεκατομμυρίων έχει δοθεί εξ ονόματος των συμπολιτών μας και θεωρώ πως επιβάλλεται το συντομότερο δυνατό η επιστροφή του συνεργατισμού στους πολίτες. Αντί να επιστρέψουν, όπως είπα και προηγουμένως, στους πολίτες των συνεργατισμών, τον θυσίασαν για χάρη της ελληνικής για να διασώσουν την ελληνική και φορτώνοντας 5,2 δισεκατομμύρια στους ώμους των φορολογούμενων πολιτών και 2,6 με τη μορφή εγγύσεων, μήπως και δεν είναι διασφαλισμένα τα κέρδη για τους νέους μετόχους της ελληνικής από εδώ και πέρα. Το χρονικό ενός εξαγγελθέντος προεξαγγελθέντος θανάτου. Τι είπε πριν 6 μήνες ο Υπουργός των Οικονομικών και πάλι στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το επίσημο βήμα κατά την παρουσίαση των προϋπολογισμών? Χρειάζεται να απαντούμε εμείς. Υπάρχουν τεκμήρια, υπάρχουν γεγονότα. Από το τέλος του 2013 μέχρι σήμερα, που παρέλαβαν δηλαδή ήδη την διοίκηση του συνεργατισμού, έχουν επιτευχθεί άλματα προόδου. Δεν το είπε μόνο το 2015, το είπε και το τέλος του 2017. Η συνεργατική έχει μεταμορφωθεί σε πραγματική τράπεζα. Έχει δημιουργήσει νέες δεσμεύσεις. Έχει καθιερώσει νέες διαδικασίες και λειτουργεί πλέον κάτω από τον αυστηρό έλεγχο και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει κεφαλαιοχική επάρκεια. Υπάρχει σημαντική ρευστότητα και σημειώνω επίσης την επιτάχυνση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά τη συγχώνευση του συνεργατισμού σε μια τράπεζα το περασμένο καλοκαίρι. Αυτά συνέβαιναν μέχρι πριν 6 μήνες. Είχαμε δηλώσει ως τον Μάρτιο. Αυτή η τράπεζα. Τελικά, κινδύνευε, οδηγήθηκε σε διάλυση και μπήκε το εκβιαστικό δίλημμα είτε resolution, εξυγίανση δηλαδή, με αυτό θα συνεπαγόταν με κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος ή δώστε τα πάντα στην ελληνική. Αλλά αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό μεθοδεύτηκε από το περασμένο φθινόπωρο και το καταγγείλαμε, αγαπητή μου Κατερίνη. Ξέρετε πώς γνωρίζαμε εμείς, όταν ήδη μιλούσαν και έχω εδώ πολλές δηλώσεις, ότι υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για το σύστημα, ότι θα κατέληγε στην ελληνική τράπεζα. Μα προφανώς από το ίδιο το στρατόπεδο τους έβγαιναν οι πληροφορίες. Οι ίδιες πληροφορίες που φόβησαν τον κόσμο για το πού πήγαινε ο συνεργατισμός. Και από το φθινόπωρο ξεκίνησαν οι μεγάλες εκροές καταθέσεων. Αν όντως το έκαναν αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Τορναρίτη μετά, γιατί τα συμβούλια τα διορισμένα από το συναγερμό στους ημικρατικούς οργανισμούς έφευγαν τις καταθέσεις τους από το συνεργατισμό το φθινόπωρο πέρσι. Γιατί λέμε για άλλους, δεν μας αφορά καθόλου το ζήτημα. Προστατεύσαμε ως κόριο οφθαλμού το συνεργατισμό όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εκτός από τον ευρύτερο κοινωνικό του ρόλο, παρά τα λάθη που υπήρχαν, εγκλήματα και κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή για αυτά τα εγκλήματα που διέπραξαν σε βάρος του συνεργατισμού, λοιπόν, είχε και ένα άλλο ρόλο. Ήταν το αντίπαλο δέος στις εμπορικές τράπεζες και στις καταχρηστικές πρακτικές του συνεργατισμού. Και αυτό που έχει γίνει, επιτρέψτε μου, κυρία, αγαπητή μου Κατερίνα, αυτό που έχει γίνει, δεν πρέπει να το δούμε έξω από το πλαίσιο των ιδεολειψιών αυτής της κυβέρνησης. Ήταν πελάς για αυτούς ο συνεργατισμός τελικά. Και βρήκαν τρόπο να το ξεφορτωθούν, δίνοντας τα πάντα τελικά σε κάποιους ιδιώτες πάλι. Να μας απαντήσει και ο κύριος Στορναρίδης. Επιτρέψτε μου, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα θέσουμε τα ζητήματα έτσι στο σύνολο τους. Έχει σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, μας είπε ο κύριος Στορναρίδης. Αυτά μας έλεγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απόδειξη ότι το τραπεζικό σύστημα
και απλώς παραμένει σε μεγάλο κίνδυνο, όπως αποδείχτηκε μόλις τώρα συζητούσαμε, ότι η πιθανή κατάρρευση του συνεργατισμού θα σήμαινε κατάρρευση και του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος. Αλλά η χώρα μας συνεχίζει να στροβιλίζεται γύρω από την τραπεζική κρίση και να δημιουργεί αυτή η πραγματικότητα εν δυνάμει κινδύνους για ολόκληρη την οικονομία. Σας και σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ναι, τελειώνω με τούτο. Διαρωτώ με, διότι γίνεται μια προσπάθεια μετατόπισης, αγαπητή μου Κατερίνα, συνεχώς. Αν έχει κάποιος καταγγελίες πέραν από αυτά που έχει διαπιστώσει ο ελεκτής, διότι έχει γίνει ένας κύκλος ερευνών για σημεία και τέρατα που σημειώθηκαν σε κάποια συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα που, όπως ξέρετε, ήταν ξεχωριστά. Ναι. Λοιπόν, και κάποιοι οδηγούν. Τα ξέκαναν τη ζημιά τους. Δεν ξέρω, δεν θέλω να προκαταλάβω τις απάντησεις των δικαστήριων, αλλά κάποιοι οδηγούνται. Και όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, οδηγούνται στα δικαστήρια. Αν κάποιος έχει κάτι συγκεκριμένο για κάτι που έγινε από το 1909, και καλά να μας πούμε, μέχρι πότε θα πάμε πίσω. Θα πάμε στο 1909 πριν και μετά το 2013. Αλλά η ουσία είναι αυτό που απαντήθηκε και προηγουμένως. Διότι τούτο γίνεται σε μια προσπάθεια να σηκώσουν σκόνη, ναι, για να κρυφθεί η πραγματικότητα. Ό,τι είχε γίνει, επαναλαμβάνω, στο συνεργατισμό από πλευράς κακοδιαχείρισης μέχρι το 2013, συμπεριλαμβανομένων και των όσων επιβάρυναν το σκηνικό για τον συνεργατισμό που έγιναν τον Μάρτιο του 2013, συνυπολογίστηκαν, αγαπητή μου Κατερίνα, για να βγει, μάλιστα, το ποσό ανακεφαλαιοποίησης που χρειαζόταν ο συνεργατισμός με λεφτά των φορολογουμένων. Κύριε Τορναρίδη. Και από εκείνο το σημείο και μετά ανάλαβε την ευθύνη η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Μας είπε η κυρία Ροδοκρήτου ότι από το 2013 έπρεπε να γίνει καλή και κακή η τράπεζα κτλ. Βεβαίως δεν λέει στον κόσμο ότι το 2013 δεν υπήρχαν χρήματα πέραν των 2 μηνών για να στηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα βεβαίως μιλούν από καθέδρας, γιατί ο ένας μετά τον άλλο οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την πιστοληπτική επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η οικονομία μας κινείται με 4% ανάπτυξη. Η ανεργία καθημερινά πέφτει. Τώρα το κράτος το ίδιο στήριξε την όλη υπόθεση. Δεν πήγαμε σε resolution, γιατί τότε δεν υπήρχαν χρήματα. Και οδηγηθήκαμε βεβαίως εκεί που οδηγηθήκαμε. Και πρόσθεσε και κάτι άλλο, κυρία Ερωτοκρήτου, που ίσως εκπροσωπεί και τον τρόπο που συμπεριφέρεται το δικό κόμμα. Κατέκρινε, να ακούσετε τώρα, τον κύριο Αναστασία, γιατί είπε ότι θέλω και προτιμώ να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου, παλά αρεστός. Το λέω ξανά, κύριε Ερωτοκρήτου, εμείς στο δημοκρατικό αγερμό προτιμάμε να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας. Δεν μας ενδιαφέρουν τα παλαμάκια. Άρα δεν μας αφορά και άλλες το να αποφάσεις. Είμαστε. Σας παρακαλώ, μου είπατε να μην σας διακόψω, το σεβάστηκα. Όχι, μου είπατε δεν θα με διακόψετε, αρχίσατε. Όσο αφορά, είναι προφανές. Και πήγαμε και στους 300. Την ερωτούσατε, την κυρία Ερωτοκρήτου, καλά, και εσείς κυβερνήσατε και φαίνεται ότι τα σκάνδαλα πάνε πολύ πίσω. Δεν εγνώριζα δεν τίποτα. Δεν ξέρω εάν πάνε τα σκάνδαλα. Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν γνωρίζω. Αυτή ήταν η απάντηση και σας απήντης. Μα και εσείς είπατε ότι δεν γνωρίζετε. Το είπα, βεβαίως, ναι, το είπα. Δεν διεκδικώ εδώ πέρα το ρόλο του παντογνώστη όπως κάποιοι άλλοι. Όμως δεν πήγα στους 300, ούτε στην Επανάσταση, την ελληνική ή την γαλλική. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι όλα στο φως, το ξαναλέω, και το είπα και πριν μια εβδομάδα από αυτόν εδώ στο στούτιο. Όποιος φταίει να τιμωθεί. Από εκεί και πέρα. Είναι προφανές ότι όλα αυτά που ανέγνωσε ο κύριος Λουκαίδης, για να μην πει ότι δεν τα απήντησα, ήταν οι στοχεύσεις του Υπουργού των Οικονομικών. Προσπάθησε, δεν κατάφερε να επιτύχει τα συγκεκριμένα. Και ξαναρωτώ, εδώ που φτάσαμε, έχετε εσείς οι δυο εκεί απέναντι άλλη εισήγηση? Προτιμούσατε, κύριε Λουκαίδη, διότι είπατε ότι ευρέθηκε η κυβέρνηση μπροστά σε δύο δρόμους. Είπατε εσείς. Δεν ευρέθηκε. Ο ένας οδήγησε για να είναι... Οδήγησε δηλαδή τα πράγματα εκεί. Δηλαδή προκαταλαμβάνετε την έρευνα τώρα που υποτίθεται και εσείς
Ζητήσατε ποια έρευνα. Έτσι θα μιλούμε για τους θεσμούς της δημοκρατίας. Αν μου επιτρέπετε, λυπούμε καταγγείλαμε ότι πολύ πριν να γίνει η διαδικασία ότι θα κατέληγε στην ελληνική. Να μην με διακόψει. Άρα λέω ότι κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν. Θέλουν την έρευνα ή δεν τη θέλουν. Σας ευχαριστώ. Απεφάσισαν οι ίδιοι και θα εκτελέσουν οι ίδιοι, δεν καταλαβαίνω. Εδώ πέρα αυτό το κράτος έχει θεσμούς, έχει ανεξάρτητους αξιωματούς, τους οποίους δεν μπορούμε να σεβόμαστε αλλά καρτ. Όταν μία απόφαση ενός δικαστηρίου μας συμφέρει, τη χειροκροτούμε. Τα είδαμε προχθές. Όταν δεν μας συμφέρει, πάμε έξω από το δικαστήριο και διαδηλώνουμε. Όλα στο φως. Οι πολίτες να μάθουν τα πάντα. Να μάθουν τα πάντα οι πολίτες. Σας ευχαριστώ, κύριε Δορναρίτη, κύριε Ερτοκρήτου, κύριε Λουκαΐδη. Λοιπόν, εντάχει, θα πάμε σε λίγες μέρες, είναι οι εκλογές στην Τουρκία. Ουσιαστικά είναι οι πρώτες διπλές